Στην πυρακτωμένη περιοχή, εκτός από τουρκικά και ρωσικά σκάφη, βρίσκονται συγκεντρωμένες ισχυρές αεροναυτικές δυνάμεις, γαλλικές φρεγάτες που πλέουν νότια της Κύπρου. Αμερικανικά πλοία βρίσκονται στην Κρήτη και ελληνικά που παρακολουθούν το Roots Race. Ο Ερντογάν υιοθετεί την τακτική του καρότου και του μαστιγίου και ενώ συνεχίζει ακάθεκτος τις προκλήσεις, από την άλλη κάνει ανοίγματα σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δηλώνοντας ότι επιθυμεί τον διάλογο και την διπλωματική λύση. Την ίδια ώρα ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να επισκεφθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Ηλισσίων στο Παρίσι και να υπογράψει με τον Εμμανουέλ Μακρόν συμφωνία για την αγορά μεταχειρισμένων αεροσκαφών τύπου Ραφαέλ την ώρα που η ένταση στρατιωτική και διπλωματική στην Ανατολική Μεσόγειο παραμένει στα ύψη. Σταματούν οι προκλήσεις, ξεκινούν οι συζητήσεις, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, περιγράφοντας τον ισχυρό άνδρα της κινέζικης διπλωματίας, την κατάσταση που επικρατεί τον τελευταίο καιρό στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου εξαιτίας των ενεργειών της Τουρκίας. Γι' αυτό και θέλω να σας πω ότι σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών μας, ο κ. Τέμπλια, στη Νέα Υόρκη, θα επιδώσει τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών επιστολή μου, όπου παρουσιάζεται και τεκμηριώνεται η έκτονη δραστηριότητα της ΑΕΚ. Σε δύσκολες μέρες που διανύουμε, κάθε ένταση σε οποιοδήποτε σημείο του παγκόσμιου χάρτη συνιστά μια πρόκληση για τις δυνάμεις της ειρήνης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως έμπρακτη αποκλιμάκωση σημαίνει άμεση αποχώρηση όλων των τουρκικών πλοίων από την ευρύτερη περιοχή και από εκεί και πέρα χρειάζεται και μια συνέχεια και μια συνέπεια όσον αφορά την στάση της Τουρκίας. Αυτό είναι σαφέστατο, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται και μια συνέχεια και μια συνέπεια όσον αφορά τη στάση της Τουρκίας. Δεν μπορεί να γίνει σήμερα κάτι το οποίο είναι προς αυτή την κατεύθυνση την οποία λέτε. Και αύριο να έχουμε μία άλλη παράνομη ναύτεξ, μία άλλη προκλητική ενέργεια κάπου αλλού. Άρα θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει έμπρακτη αποκλιμάκωση με συνέπεια, συνέχεια, ώστε να ξεκινήσει μια σοβαρή συζήτηση ανάμεσα στις δύο πλευρές, ξαναπιάνοντας το νήμα των διερευνητικών επαφών από εκεί που κόπηκε το Μάρτιο του 2016. Άρα η Αθήνα, εμείς είμαστε θετικοί στο διάλογο. Αρκεί να μπουν οι στόλοι πάλι εκεί που πρέπει, να μπουν οι στόλοι στους ναυστάθμους. Δεν είναι κάτι που έχουμε εμείς κρύψει. Είμαστε πάντα από αυτούς που θέλουν τα ζητήματα τα διμερή να λύνονται πάντα με σεβασμό στους κανόνες καλής γειτονίας, με βάση το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Και η μία και μόνη διαφορά που έχουμε με την γειτονική χώρα είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών μας. Με χαρά να καθίσουμε μαζί, να συμφωνήσουμε και να λύσουμε αυτό το χρόνιο πρόβλημα, που είναι εδώ και δεκαετίες ένα πρόβλημα που δηλητηριάζει τις σχέσεις των δύο λαών, αλλά και γενικότερα επηρεάζει την σταθερότητα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Εάν δεν καταλήξουμε κάπου, όπως έχουμε πει πολλές φορές, μπορούμε να καταρτήσουμε από κοινού ένα συνυποσχετικό και να λυθεί το θέμα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Την ίδια ώρα, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αποφασίσουν μια προσέγγιση καρότου και μαστιγίου έναντι της Τουρκίας όταν συνεδριάσουν στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου. Δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και πρότεινε την διεξαγωγή μιας πολυμερούς διάσκεψης για να εκτονωθούν οι εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ επανέλαβε την πλήρη αλληλεγγύη των Ευρωπαίων με την Αθήνα. Τραγωδία στις ένοπλες δυνάμεις, καθώς ο αλεξιπτωτιστής που παρασύρθηκε από δυνατούς ανέμους κατά τη διάρκεια νυχτερινής ρήψης στα Μέγαρα, τραυματίστηκε θανάσιμα σύμφωνα με πηγές του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης. Κατά τη διάρκεια άσκησης ο αλεξιπτωτιστής βγήκε εκτός της ζώνης ρήψης, κάτι που σήμανε συναγερμό στις ένοπλες δυνάμεις και αμέσως στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο άτυχος άνδρας έπεσε σε βάλτο. Αναδίπλωση την Παρασκευή από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γεν Στόλτεμπεργκ, ο Γενικός Γραμματέας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει συμφωνία για την μορφή του μηχανισμού αποτροπής συγκρούσεων. Δεν υπάρχει συμφωνία ακόμη, αλλά οι συζητήσεις έχουν ξεκινήσει. Μετά τις συζητήσεις μου με Έλληνες και Τούρκους ηγέτες, οι δύο σύμμαχοι συναντήθηκαν ήδη για τεχνικές συζητήσεις εδώ στο ΝΑΤΟ. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός αποτροπής σύγκρουσης για τη μείωση του κινδύνου συμβάντων και ατυχημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία σχετικά με το μηχανισμό. Πρόκειται για τεχνικές συζητήσεις και όχι για διαπραγματεύσεις σχετικά με τις υποκείμενες διαφορές μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας και ως σκοπό έχουν να συμπληρώσουν παρά να υποκαταστήσουν τις προσπάθειες της Γερμανίας για πολιτική διαμεσολάβηση με στόχο την αποκλιμάκωση, ανέφερε χαρακτηριστικά.